Το θέμα θα μιλήσουμε σήμερα είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Ο τρόπος στον οποίο συμπεριφερόμαστε και το αντιμετωπίζουμε είναι και η σημερινή παρουσία. Το επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Enterprise Europe Network, πραγματοποίησε στα πλαίσια της έκθεσης Καβάλα Expo 2017 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εκθεσιακού Κέντρου του Επιμελητηρίου Απόστολος Μαρδύρης, εκδήλωση με θέμα τα κόκκινα δάνεια. Η χώρα μας, το κράτος μας, παρακαλεί το εξωτερικό τους εταίρους μας να κουρέψουν το δάνειο. Οι πολίτες Έλληνες παρακαλούν τις τράπεζες να τους κουρέψουν τα δάνεια. Και οι τράπεζες, όπως διαβάζεται στον τύπο, χτυλίζουν. Το πρώτο περιοριστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει την οικονομία και όλες οι επιχειρήσεις, μηδενός εξαιρεμένων από τις Καβάλες, μπορεί να μην έχουν κόκκινα δάνεια, μπορεί να θα έχουν πολλά μπουκέτα. Εμείς σε κάθε νομό που πάμε, σε κάθε πόλη που πάμε, έχουμε την διδογνωσία, προθέσει μας αυστηλάρισα και βγάλαμε μια είδηση και τα μέσα μας της ενημέρωσης που δώσαμε στην δημοσιότητα το 60% των επιχειρήσεων της αντίστασης κινδυνεύει άμεσο κρίση. Θεωρούμε ότι είναι ένα επίκαιρο θέμα για τις επιχειρήσεις και του τόπου μας. Παρόλο το λιγοστό του κόσμου, θα θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Καμπούρη που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Είναι νομίζω ένα στέλεχος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα των κόκκινων δανείων. Τον έχουμε και παλαιότερα συναντήσει. Είναι το πρώτο πρόβλημα. Γιατί είναι το πρώτο πρόβλημα? Γιατί προσέξτε να δείτε. Θα τα πω απλά και θέλω να με ρωτήσετε. Είναι λίγους. Και μπορεί να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Έχετε έναν άνθρωπο απέναντί σας που μπορεί να δίδαξε φυσικά ετών στα πανεπιστήμια. Σήμερα όμως έχει ένα άλλο σχολείο. Έχει ένα σχολείο, μια επιχείρηση που είναι διαρκέ σχολείο και έχει ένα άλλο σχολείο που είναι τον επιχειρηματία. Ζω με τον επιχειρηματία. Ζω με την εξυγίανση των επιχειρήσεων, ζω με την βιωσιμότητα, ζω στα δικαστήρια, ζω στις τράπεζες. Αυτή είναι η δουλειά μου για να σώσω μια επιχείρηση. Και πούμε ειλικρινά, δεν έχω κόσμο να το πούμε αυτά εδώ σε όλους. Η Ελλάδα λοιπόν δεν έχει μόνο δημόσιο χρέος, έχει το δημοτικό χρέος. Και το δημοτικό χρέος συνίσταται σε τρία βασικά μέρη. Είναι το τραπεζικό, που οι Έλληνες οφείλουν 205 δις στις τράπεζες. Είναι το δημόσιο, που οφείλουν οι Έλληνες 110 δις. Είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, που οφείλουν 40 δις. Είμαστε η χώρα χωρίς ντροπή, φέτος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρώτος πυλώνας έλεγε 36 δόσεις στη ΔΕΗ. Σε διεθνή έκθεση λέγαμε ότι οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ και θα έχουν 36 δόσεις. Προσάμε τη ΔΕΗ, δηλαδή. Και πού δεν προσάμε.